Δεν υπάρχει ο φόβος. Καθόλου από το πρόγραμμά τους. Δεν υπάρχει ο φόβος αντίστοιχος της Μεγάλης Βρετανίας, ας πούμε, που είχαν εκεί οι Άγγλοι. Όχι, όχι. Ο κόσμος στηρίζει και κάνει, τηρεί με βλαβική, με βλάβεια ό,τι του πούνε οι ειδικοί. Και αυτοί οι αριθμοί ήταν ακριβώς οι αριθμοί που είχαν προβλέψει. Να σας πω ότι σήμερα κιόλας μας ανακοίνωσαν ότι υπάρχει μια μικρή μείωση και είναι ενθαρρυντικό. Πιστεύουν δηλαδή ότι μέχρι την Κυριακή, η οποία είναι το ουσιαστικό το Πάσχα, θα έχουν φτάσει στο πίκ τους και θα μπορούν από εκεί πέρα να προβλέψουν λίγο καλύτερα το μέλλον. Ως εργαζόμενος στο δημόσιο νοσοκομείο, κύριε Γκέκα, ποια είναι η κατάσταση η οποία αντιμετωπίζεται και βιώνεται σε καθημερινό επίπεδο? Σίγουρα ο εργασιακός μας βίος έχει αλλάξει λιγάκι. Δεν είναι ακριβώς όπως ήταν πριν. Εγώ προσωπικά ασχολούμαι με τις κακοήθειες του ανωτέρου γαστροεντερικού ύπατος παγκρέατος. Έχουν μειωθεί ο όγκος των μη κακοηθών χειρουργείων, δηλαδή καλοήθειες, ασθενείς οι οποίοι, εάν δεν χειρουργηθούν αυτή την εβδομάδα, δεν έχουν κάποιο πρόβλημα, μπορούν να περιμένουν και 6 μήνες. Αυτά όλα τα χειρουργεία έχουν ανασταλεί και όλοι οι πόροι αυτοί έχουν μεταφερθεί στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Να σας πω ότι προ-κορονοϊού η Σουηδία είχε 500 μονάδες εντατικής θεραπείας και αυτή τη στιγμή έχει γύρω στις 980. Έχει διπλασιάσει δηλαδή τις κλίνες των μονάδων. Έχει διπλασιάσει. Το μοναδικό πρόβλημα που έχουν είναι ότι εύκολα βρίσκεις κάποιον αναπνευστήρα, μπορείς να τον αγοράσεις, αλλά δεν είναι εύκολο να βρεις το κατάλληλο προσωπικό. Εκεί πέρα είναι το μοναδικό πρόβλημα, στο οποίο έχουν και οι ίδιοι ένα ερωτηματικό, αλλά τι γίνεται. Συνεχώς παίρνουν και γιατρούς και νοσοκόμους και υπονοσοκόμους, τους εκπαιδεύουν και τους έχουν ανά πάσα στιγμή έτοιμοι για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν και να λειτουργήσουν τις μονάδες θετικής θεραπείας με τον καλύτερο τρόπο. Μάλιστα. Γίνονται και εκεί, υπάρχει κάποιο πρόβλημα όσον αφορά τα τεστ, γιατί εδώ έχει ανοίξει ένας μεγάλος κύκλος συζητήσεων γύρω από το κομμάτι των ελέγχων και αναφέρομαι βεβαίως στα τεστ. Δεν ξέρω αν εκεί και με τι ταχύτητα και με τι απόκριση τελικά εξάγονται αποτελέσματα με φόντο κάποια πιθανά κρούσματα. Ναι, ναι. Πρέπει να πούμε ότι το μεγάλο πρόβλημα με τον κορονοϊό είναι ότι είναι μια άγνωστη σε εμάς ασθένεια. Δηλαδή λένε διάφορο ότι η γρήπη έχει σκοτώσει πολλούς παραπάνω. Ναι, αλλά με τη γρήπη την ξέρουμε, έχουμε εμβόλια, έχουμε θεραπεία, ξέρουμε πώς θα την αντιμετωπίσουμε. Ο κορονοϊός είναι κάτι καινούριο για την ιατρική και την παγκόσμια κοινότητα. Δεν ξέρουμε. Ακριβώς το ίδιο πρόβλημα γίνεται και με τα τεστ. Τα τεστ έχουν ένα περιθώριο λάθος. Δεν μπορεί να σου πει με 100% ακρίβεια αν ο ασθενής είναι θετικός ή όχι. Έχουμε τύχει με ασθενείς τη Δευτέρα να του κάνουμε τεστ να βγαίνει αρνητικός, την Τετάρτη να παρουσιάζει αναπνευστικά προβλήματα, να του ξανακάνουμε τεστ, να βγαίνει θετικός και την Παρασκευή να του ξανακάνουμε ένα control test και να βγαίνει πάλι αρνητικός. Δηλαδή, το τεστ δεν είναι πανάκια. Είναι περισσότερο η κλινική εικόνα του ασθενή που σε προτρέπει. Μάλιστα. Για πείτε μας κάτι, ποιες είναι οι ελλείψεις που αντιμετωπίζουν τα δημόσια νοσοκομεία της Σουηδίας, γιατί ναι μεν απευθυνόμαστε και στο δικό μας και κοιτάζουμε βεβαίως και το δικό μας δημόσιο σύστημα υγείας εδώ στην Ελλάδα, χρόνιες παθογένειες, ωστόσο είχε ανταποκριθεί στις ανάγκες που έχουν προκύψει. Ποιο θα μπορούσε να είναι το παράδειγμα που θα μπορούσε να κλέψει εντός εισαγωγικών η Ελλάδα από τη Σουηδία σε περίπτωση που δούμε μια αύξηση των κρουσμάτων μελλοντικά και στη χώρα μας? Ναι. Νομίζω ότι σας ρωτάω στιγμή, γιατί τα ζείτε καθημερινά, κύριε Γκέκα. Ναι. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει κάνει ένα μεγάλο θαύμα. Προσωπικά, τα τελευταία 10 χρόνια που ζω στο εξωτερικό, όλοι έχουν να πούνε κάτι αρνητικό για την Ελλάδα: ότι οι Έλληνες δεν δουλεύουν, ότι οι Έλληνες κλέβουν την εφορία, ότι οι Έλληνες δεν σέβονται τους νόμους. Αυτή τη στιγμή όμως οι Έλληνες, και πρέπει να τους πω ένα τεράστιο μπράβο, μας έχουν βγάλει ασπροπρόσωπους, έχει αλλάξει η υπόλοιπη κοινή γνώμη προς το καλύτερο για μας. Οπότε δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο Έλληνας και το ελληνικό σύστημα υγείας έχει να κάνει κάτι άλλο από αυτό που του λένε οι ειδικοί. Δηλαδή να ακολουθήσει την ίδια φόρμα. Έστω και αν είναι δύσκολο, το καταλαβαίνω, ο κόσμος, ο Έλληνας δεν μπορεί να το κρατήσει στο σπίτι. Είναι πολύ δύσκολο, το καταλαβαίνω και το νιώθω. Ας κάνω όμως λίγο ακόμα υπομονή, γιατί πραγματικά, όπως σας είπα, έχουν κάνει ένα μικρό θαύμα. Δηλαδή λένε όλοι, μα καλά, πόσοι Έλληνες έχουν τόσο λίγα περιστατικά. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ναι. Κι όμως τα έχουμε καταφέρει και επειδή είναι και η Παγκόσμια ημέρα υγείας, όπως υπόθηκε νωρίτερα και από τον κύριο Τσιόδρα, είναι η κατάλληλη ευκαιρία να δώσουμε ένα μεγάλο μπράβο και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που ανταποκρίνονται καθημερινά σε αυτή τη λέλαπα του ιού. Η αλήθεια είναι ότι θέλω να μείνουμε λίγο στην κατάσταση της καθημερινότητας, κύριε Γκέκα, γιατί διαβάζω ότι
οι νέοι άνθρωποι, ας πούμε, ούτως ή άλλως εκεί στη Σουηδία και προ-κορονοϊού εποχή ήταν κολλημένοι στα smartphones τους, ήταν κολλημένοι στις οθόνες, δεν χρειάζεται να βγουν έξω. Είναι μια παγιωμένη κατάσταση επικοινωνίας με τον συνάνθρωπο μέσω δηλαδή της τεχνολογίας. Ακόμα και με τον παππού, τη γιαγιά, όταν έρθει η κατάλληλη ώρα, ηλικιακά οδηγούνται σε κάποιο οίκο ευγυρίας. Και ακριβώς. Είναι λίγο περίεργα αυτά που είναι, ακούμε, αλλά ίσως... Είναι ένα διαφορετικό κοινωνικό πρότυπο, είναι ένα διαφορετικό κοινωνικό στυλ. Δηλαδή, οι νέοι άνθρωποι εδώ πέρα θα φλερτάρουν μέσα από το κινητό τους, μέσα από τις το Facebook και όλα αυτά. Δεν θα πάνε κατευθείαν να μιλήσουν σε μια κοπέλα ή σε ένα αγόρι. Ο τρόπος διασκέδασης τους είναι διαφορετικός. Ο τρόπος που κοινωνούν με τις οικογένειές τους είναι διαφορετικός. Ο τρόπος που δουλεύουν, δηλαδή για το Σουηδότη μπορεί να δουλεύει από το σπίτι, αυτό δεν είναι καινούριο. Είναι πολλά χρόνια. Οι οικογένειες έχουν μόνο οικογενειακά πρότυπα. Δηλαδή υπάρχει ο πατέρας με το παιδί και την άλλη εβδομάδα είναι το παιδί με τη μητέρα. Δηλαδή δεν μένουν μαζί. Τους παππούδες και γιαγιάδες τους βλέπουν πάρα πολύ σπάνια, δηλαδή Χριστούγεννα και Πάσχα, οι οποίοι ηλικιωμένοι βρίσκονται στα γεροκομεία. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Παρακαλώ. Όταν με ρώτησαν πώς είναι η κατάσταση στην Ελλάδα και τι επικρατεί, τους είπα ότι η κυβέρνηση έχει απαγορεύσει στον κόσμο να βγαίνει ελεύθερα έξω και τους έχει απαγορεύσει να έρχονται σε επαφή στα 2 μέτρα. Και με ρωτάνε, μα γιατί θα πρέπει να είμαστε τόσο κοντά στα 2 μέτρα? Ήταν το σχολείο τους. Είναι μια φυσιολογική κατάσταση. Μια φυσιολογική κατάσταση για τους Σουηδούς που τους ακούγεται επίσης οξύμορο και περίεργο το γεγονός ότι εμείς το βιώνουμε εδώ πρώτη φορά υπό τη σκέπη βεβαίως του κορονοϊού και της μεταδοτικότητας, της φωνικής μεταδοτικότητάς του. Πείτε μου κάτι, γενικότερα τι ακούγεται και μέσα στα νοσοκομεία της Σουηδίας με φόντο την επέλαση του ιού? Υπάρχουν δηλαδή οι ενδείξεις εκείνες οι ενθαρρυντικές ότι πολύ σύντομα ενδεχομένως να αφανιστεί η επιδημία, να το πούμε έτσι, ή υπάρχει ο φόβος ότι ενδεχομένως να αντιμετωπιστεί παροδικά και να εμφανιστεί και από το φθινόπωρο και το χειμώνα να έχουμε νέα έξαρση και σε επίπεδο Ευρώπης, έτσι? Σίγουρα περιμένουμε να παλέψουμε με τον ιό και τις επόμενες εβδομάδες, για να μην πω τους επόμενους μήνες. Οι προβλέψεις δεν είναι θετικές ότι θα έχουμε τελειώσει μέσα στο καλοκαίρι. Ναι. Σίγουρα τα πράγματα θα είναι καλύτερα αρχές καλοκαιριού, αλλά πρέπει ακόμα να κάνουμε υπομονή και ο σουηδικός λαός και ο ελληνικός λαός να κάνει υπομονή και να ακούει τους ειδικούς. Δυστυχώς, θα το επαναλάβω, δεν ξέρουμε με τον κορονοϊό τι πρόκειται να γίνει. Πιστεύουμε, ελέγχουμε, τεστάρουμε, αλλά δεν μπορεί κανείς να πει με βεβαιότητα ότι το Σεπτέμβριο θα έχουμε ένα νέο κύμα ή ότι το Σεπτέμβριο θα εξαφανιστεί ή πότε θα γυρίσει πίσω. Είμαστε αυτή τη στιγμή στο ελληνικό βλέποντας και κάνοντας, αλλά έτσι είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση. Μάλιστα. Κύριε Γκέκα, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που μας μεταφέρατε την εικόνα και το σφιγμό από την Σουηδία. Καλό είναι να παίρνουμε παραδείγματα, καλό είναι να αφουγκραζόμαστε από τις σκανδιναβικές χώρες τον τρόπο ζωής, ένα τρόπο ζωής τον οποίο δεν είχαμε αφομοιώσει εμείς στο παρελθόν. Ευτυχώς δεν έχει αποδειχθεί μοιραίος τουλάχιστον μέχρι στιγμής, αλλά ελπίζουμε να αλλάξουμε στην πορεία και να διορθώσουμε ακόμα και τα κακώς κείμενα της καθημερινότητάς μας. Θα χαρώ πολύ οι Έλληνες να συνεχίσουν να μας κάνουν υπερήφανους και να είναι το πρώτο παράδειγμα στην Ευρώπη για τη συμπεριφορά τους.